περνάνε από πάνω αεροπλάνα, γίνεται της Μουρλής, το τσιράκι μου, δίπλα μου πάντα, ποτίζουμε παιδιά, πίσω εδώ το ποστάνι μας το βλέπετε, και πάνω, θα σας το δείξω όμως τις επόμενες μέρες, την άλλη εβδομάδα θα κάνω βίντεο για το ποστάνι, πώς έχει μεγαλώσει και τα σχετικά. Είμαστε μέσα και ποτίζουμε, είναι απόγευμα. Γιατί ξεκινάω από το τέλος, αυτό που κοιτάτε τώρα είναι το τέλος. Είναι μία μέρα μετά την επίσκεψή μου στο Ρίλου Σιόλτσα. Ξεκινάω από το τέλος γιατί δεν θέλω να κάνετε skip, το λέω πολύ ξεκάθαρα, θέλω να με ακούσετε πρώτα πριν δείτε τα σκυλιά εκεί. Στο καταφύγιο πήγα χθες, εντάξει, σουίτες, υπάρχει, προς κατηγορία σε ξενοδοχείο, το έχει κάνει η Κατρίνα. Υπάρχουν όμως σκυλιά εκεί, τα οποία σκυλιά είναι και από πέρσι από τις φωτιές. Ο Μουστάκιας, η Ειρήνα, η μία άλλη μικρούλα, πιτσιρούκα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, και άλλα σκυλιά. Σκυλιά που δεν θα υιοθετηθούν ποτέ, από ό,τι μου είπε και η Κατρίνα. Σκυλιά που θα μείνουν για πάντα στο καταφύγιο, γιατί δεν τα θέλει κανείς και το έχουν δεχτεί τα παιδιά εκεί. Υπάρχουν όμως και όλα αυτά τα σκυλιά που έχουν ξεμείνει από το ζυρό. Σκυλιά που έχουν γυρίσει στο καταφύγιο, γιατί άλλαξαν γνώμη αυτό που τα πήραν. Και βέβαια είναι καλοκαιρινοί μήνες, ετοιμάζεστε όλοι να πάτε διακοπές. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήμασταν και πάρα πολύ καλό κρυσμένοι μέσα με τον COVID. Πρέπει να φύγετε, πρέπει να πάτε, να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά, να βιάσετε μπαταρίες. Αλλά για όποιον από εσάς προετοιμάζει να πάρει ένα σκύλο Σεπτέμβριο, θα του πρότεινα να το πάρει τώρα. Α, για να βοηθήσει το καταφύγιο να αδειάσει, να τους αλαφρύνουμε λίγο τα χέρια. Β, γιατί είναι μια πολύ καλή περίοδος οι διακοπές να τις περάσεις με το καινούργιο σου σκυλί για να δημιουργήσεις αναμνήσεις. Θα δεθείτε γρηγορότερα, βρίσκεται σε ένα διαφορετικό state of mind, σε ένα τελείως διαφορετικό vibe και mood κάθε μέρα. Οπότε, ναι, τώρα είναι η σωστή εποχή να πάρει σκυλί ή γατί, όποιος θέλει, έτσι. Στο καταφύγιο είδα σκυλάκια από διάφορες ράτσες. Είδα Rottweiler, είδα Doggos, είδα Pitbulls, είδα μισά Huskies, είδα κοκκόνια, μικρουλόνια, το ένα, το άλλο. Μια φοβερή γκριφονίνα, η οποία της έβγαλε η Κατρίνα έναν όγκο στο κεφάλι μου. Πραγματικά, κυριολεκτικά στο κεφάλι μου το σκυλί. Οπότε, έχει για κάθε άνθρωπο ένα σκυλάκι εκεί. Έχει και κουτάβια. Έχει κουτάβια που δίνουν μάχη για τη ζωή τους, γιατί είχαν πάθει τύφο και τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ σκληρά να τα σώσουν και ελπίζω να τα καταφέρουν. Οπότε, κάτσε γιατί μου πήγε ένα αγκάθι. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή να πάρετε ένα σκυλί. Για όσους μείνετε στην Αθήνα, μπορείτε να πάτε να βοηθήσετε στα καταφύγια και στις φιλοζωικές που δέχονται θελοντές, να τους εξαλαφρώσετε, να τους δώσετε ένα χέρι βοηθείας. Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτά. Νομίζω όμως ότι αν στέλνετε μηνύματα θα μάθετε στις φιλοζωικές ποιες δέχονται και ποιες όχι. Μπορείτε επίσης να φιλοξενήσετε κάποιο ζώο από κάποια φιλοζωική για αυτόν το μήνα, ώστε να αλαφρύνουμε ξανά και τα καταφύγια και τους εθελοντές. Και δεν ξέρεις ποτέ, ίσως αγαπηθείτε και το κρατήσετε αυτό το ζώο. Αυτά παιδιά, μπαίνουμε δυναμικά στον Ιούλιο, δείτε το βίντεο. Όπως είπα, ένα βίντεο το οποίο δεν είναι... Οπα, μπορεί να το πω σε ένα άλλο που έκανα και δεν μ' άρεσε. Είναι ένα βίντεο που δεν έχει απόλυτη συνοχή, γιατί δεν γύρναγα συνέχεια. Ήθελα να παίξω με τα σκυλιά, ήθελα να αγκαλιάσω τα σκυλιά, να φιλθώ με τα σκυλιά. Παίζαμε, γελάγαμε και με την Κατρίνα, κάναμε τα δικά μας. Βγάζαμε φωτογραφίες στα σκυλιά, μπας και τους βρούμε κανένα σπίτι. Και για μένα αυτή η φωτογράφηση ήταν από τις πιο ωραίες που έχω κάνει τα τελευταία 10 χρόνια. Να βγάλω φωτογραφίες στα σκυλιά, μου έδωσε πολύ χαρά. Αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσετε τα μπανάκια σας. Να τα γράφετε όλα στην κουκουρούνα σας, να μην τρελαίνεστε, εντάξει, φιλιά, δείτε το βίντεο και τα λέμε στα σχόλια. Λοιπόν, σας παίρνω μαζί, τα άλλα μεσημέρι, δεν ξέρω να ακούγεται τα σινσίκια, το πορτοφολάκι μου, το τσαντάκι μου, φεύγω, πάω στο πολυδένδρι, σε ένα χώρο που έχει Κατρίνα εκεί, που φιλοξενεί κάποια σκυλιά του Little Shelter, να τα βγάλω καινούργιες φωτογραφίες για να ανέβουν για υιοθεσία. Οπότε μείνετε μαζί μου, ξεκινάω να οδηγάω, δεν θα σας δείχνω όσο οδηγάω γιατί με έχετε κράξει και καλά κάνετε, δεν μπορώ να πάω σκοτώ τα παιδιά. Θα κάνω μια στάση να πάρω μόνο από εγώ τώρα γιατί μου κολλήσω ένα εγκέφαλο, θα γεννήσω μόνο το πάω. Θα γίνω σκατά τώρα. Πρέπει να έχετε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό έχω σταματήσει να ποστάρω από
individuals, ρε παιδί μου, από ανθρώπους, σκυλιά και γατιά για υιοθεσία. Αυτό είναι λοιπόν γιατί το τελευταίο καιρό, ρε παιδί μου, παρατήρησα ότι, δεν παρατήρησα, έπιασα 2-3 άτομα να μου λένε χοντρά ψέματα. Το ένα άτομο για το που είχε βρει τα σκυλιά που έδινε η υιοθεσία, τα είχε γεννήσει το σκυλί του τελικά, από ό,τι βγήκε στην επιφάνεια, το οποίο ήταν, γεννούσε συνέχεια και ήταν αστήρωτο και προσπαθούσε μόνο να δω σκυλιά. Μία άλλη φάση κάπως παρόμοια που δεν θέλω να τη συζητήσω γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα εκεί με αυτά τα άτομα. Και μετά άτομα που ψάχναν να υιοθετήσουν μου λέγανε εμένα ψέματα, πηγαίναν σε άλλους, λέγανε άλλες ιστορίες, δεν θέλανε να τα στηρώσουν, δεν θέλανε να τα τσιπάρουν, θέλανε να τα βάλουν να γεννήσουν. Οπότε ρε παιδί μου, αποφάσισα ότι σταματάω. Αποφάσισα ότι σταματάω να ποστάρω σκυλιά για υιοθεσία και από τις δύο πλευρές, και να ψάχνεις, αλλά, να ψάχνεις να πάρεις, αλλά και να ψάχνεις να δώσεις. Υπάρχουν ειδικές εφαρμογές γι' αυτό, υπάρχουν φιλοζωικές και υπεύθυνες καταστάσεις που μπορούν να αναλάβουν να το κάνουν αυτό. Εγώ αποφάσισα ότι εδώ τελειώνει. Συνεχίζω να ποστάρω από φιλικά φιλοζωικά σωματεία, από φιλικές φιλοζωικές, από, και από ανθρώπους που τους γνωρίζω εγώ προσωπικά. Αλλά αυτό τον κακό χαμό που όποιος μου έστελνε, εγώ προσπαθούσα να βοηθήσω και τελικά βρισκόμουν εγώ υπόλογος σε άλλους ανθρώπους, τελειώνει. Αυτά. Φύγαμε για πολυδέντρη. Καλώς ήρθατε στο βασίλειο. Σας έσκασα απότομα τώρα αυτό. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο καταφύγιο εδώ στο Shelter. Την κυρία την ξέρετε. Είναι η νονά όλων μας, το άτομο αυτό. Και μιας που την έχουμε μπροστά μας, ναι, να της πούμε όλοι μαζί ευχαριστώ, γιατί η Κατρίνα έχει αναλάβει και βροντίζει τον Braxton. Κατρίνα, σταμάτα! Σταμάτα, γιατί θα βάλω τα κλάματα. Λοιπόν, να της πούμε όλοι μαζί ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί αυτή έχει αναλάβει και φροντίζει τον Braxton, γιατί εγώ θα είχα καταρρεύσει. Ωραία, άκου να δεις τώρα. Αυτά, ναι, που θα τα ακούσετε να φωνάζουν είναι ψέματα. Άμα δεν μας βλέπουν είναι τα πιο ήσυχα. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχει εδώ πέρα 32 σκυλιά. Εγώ μόλις της είπα ότι δεν ήθελα να σας το δείξω για να μην σας στεναχωρήσω και μου λέει όχι, πρέπει να το δουν. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η στεναχώρια. Άλλα, εδώ καλά είμαστε. Αλλά να μην μείνουν εδώ για να φέρουμε άλλα που είναι σε στενάχωρες καταστάσεις. Ακριβώς. Είστε έτοιμοι να το δείτε? Σε Κίνα. Πάμε. Παιδιά, αυτός εδώ ήταν πέρσι στο σπίτι μου από τις φωτιές. Αυτός και είναι ακόμα στο καταφύγιο, ρε παιδιά. Και δεν τον υιοθέτησε άνθρωπος. Γαμώ την τρέλα μου μέσα. Έλα εδώ. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ σήμερα για να φωτογραφίσουμε αυτά τα σκυλιά. Για ποιο λόγο, ρε Κατρίνα? Να τα φωτογραφίσουμε, να κάνεις ένα υπέροχο photoshop, να γίνουν αγνώριστα όπως όλα τα εξώφυλλα και να βρουν το σπίτι που τους ταιριάζει. Παιδιά, αυτός εκεί ο σκύλος που είναι με το Σουέμπ, πέρσι στις φωτιές είχε έρθει στο σπίτι μου και είναι ακόμα εδώ. Πρέπει να βρούνε σπίτι. Συγγνώμη λίγο, αυτό τι είναι? Αυτό δεν είναι το παιδί μου, αυτός είναι δικό μας εδώ, το πήραμε πέρσι στις φωτιές. Λοιπόν, μισό λεπτό, έλα να φιληθούμε, σας κλείνω. Η Λίζα. Φοβάστε, μωρό μου. Λίζα, τη λένε. Ναι. Ποιος τη βάφτισε? Έτσι, μου το όνομα. Α, γιατί είναι πολύ, πολύ ωραίο όνομα το Λίζα. Δεν σ' αρέσει. Εγώ βρίσκω ότι της πάει πάρα πολύ. Ο φίλος μου ο Νίκος που είχε καταφύγει στα Τρίκαλα. Ναι. Μου την έφερε. Ναι. Και την είχε βγάλει η Λίζα. Έρχεται και ο κύριος Δρακουμέλ. Ο Δρακουμέλ. Ρε εσείς παιδιά, ο Δρακουμέλ και η Λίζα. Ρε εσύ Κατρίνα, τι ξέρουμε για τη Λίζα ή το Δρακουμέλ? Πες μας καμιά ιστορία. Κοίταξε, αυτό το κορίτσι είναι 2 ετών αυτή, 1,5-2, είναι πολύ μπεμπέκα. Είναι μωρό. Και αυτός είναι 2 ετών, 3 το πολύ. Είναι μικρά. Και σε μέγεθος και σε ηλικία. Αγάπη μου, πεθαίνω για σένα. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που είμαστε εδώ και τα λέμε πριν συνεχίσουμε τη φωτογράφηση. Ναι, λέγε, ρίξε. Γιατί πιστεύεις ότι δεν γίνονται υιοθεσίες τώρα αυτούς τους μήνες? Τώρα. Γιατί έχει κολλήσει λίγο το θέμα με τις υιοθεσίες? Γιατί
είναι καλοκαίρι και ο κόσμος σε φύγει κάποιες και λίγες μέρες και σου λέει άστο μου ωραίο από Σεπτέμβρη που θα γυρίσουμε, αλλά αυτοί οι μήνες δυστυχώς για μας που δεν κινείται τίποτα είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι δύσκολο γιατί τα σκυλιά μεγαλώνει ο πληθυσμός τους στο καταφύγιο, έτσι δεν είναι? Συνέχεια βρίσκονται νέα ζώα. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να λέω όχι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί το βλέπεις εδώ τι γίνεται, ναι, πού να τα βάλω. Ναι. Πρέπει να λειτουργούμε να αδειάζει μια θέση για να γεμίζει. Να πούμε βέβαια, παιδιά, εντάξει, το είδατε, θα σας το ξαναδείξω και μετά. Οι συνθήκες είναι καταπληκτικές, έτσι. Είναι πολύ τυχερά τα σκυλιά αυτά, ναι, που βρίσκονται εδώ. Αν είχαμε, ας πούμε, 20 παραπάνω και 10 παραπάνω, δεν θα ήταν έτσι. Γιατί θέλει πολύ καθαριότητα, πολύ οργάνωση. Το ξέρεις πολύ, ναι, καλά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, όλοι λένε τι ωραία στο σπίτι σου που έχεις αυτά τα σκυλάκια όλη αυτή την ομάδα. Ναι, ναι. Αλλά δεν έρχεται κανένας να βοηθήσει να καθαρίσετε το πρωί. Όχι. Άστο. Είναι μια τεράστια κουβέντα αυτό. Ναι. Ωραία. Που λες, ο κόσμος να πάει διακοπές. Οι μήνες είναι όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Και το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να πάρει κάποιος μια απόφαση να βάλει ένα έξτρα έξοδο στο σπίτι του. Γιατί είναι ένα έξτρα έξοδο, έτσι. Εγώ το φέτος οποίο, βέβαια, σου δίνει πολύ χαρά, πολύ αγάπη, είναι σοβαρή παρέα. Μα δείτε και εδώ ένα τύπο. Τελειώνει από την κατάθλιψη. Δείτε το δρακουμέλ. Μα δεν έχει δυσανάλογα τον για το μέλλον. Πραγματικά. Πραγματικά. Ένα κούκλο. Να πούμε ότι το καταλαβαίνουμε απόλυτα, βέβαια, ότι και φέτος όσο ποτέ έχετε ανάγκη να πάτε διακοπές και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να πάνε διακοπές, είναι αρκετό καιρό που ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας. Αλλά να μην ξεχνάμε και τα σκυλιά, τα γατιά και όλα τα ζώα που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι, έτσι δεν είναι? Αυτό έχει έρωτα, Κατρίνα. Καλά, άμα τα βγάλουμε όλα τώρα θα πούνε όλα εδώ πέρα, γιατί... Θα το κάνουμε μετά, σε παρακαλώ, να βάλουμε κάπου την κάμερα να γίνει μια τρέλα. Να γίνει. Okay, έλα, το κλείνω για να κάνουμε λίγες φώτος. Ρωτώ τώρα τι είδατε εσείς. Εδώ πέρα έγινε μια τεράστια φωτογράφηση. Φωτογραφίσαμε όσα σκυλιά ψάχνουν να βρουν σπίτι. Δεν είδαμε και πολλά, γιατί πρέπει να φύγουμε να πάμε στην νοσηλεία. Ίσως, όταν σταθούμε στην νοσηλεία, να κάνουμε μια μικρή κουβέντα με την Κατρίνα. Θέλω, όταν βλέπετε ένα post από το A Little Shelter, από ένα άλλο καταφύγιο, από όπου εσείς αγαπάτε και εκτιμάτε, να προσπαθείτε να κάνετε shares. Αν δεν κάνετε shares, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για όλα αυτά τα σκυλιά. Είναι πάρα πολύ βασικό να βοηθάτε εσείς στα δικά μας τα προφίλ. Δεν ψάχνει κανένας να βρει σκυλί. Όλοι ψάχνουν να δώσουν ένα σκυλί. Οπότε τι γίνεται, ρε Κατρίνα, τι πρέπει να κάνουν? Να σου πω τι πρέπει να κάνω εγώ και εσύ. Να πάμε για ένα Aperol. Να πάμε διακοπές. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Ναι, αλλά δεν γίνει. Θα πέσω. Θα πέσει. Θα ακούτε... πέσει το κάστρο. Θα πέσει το διαρρένι. Βοήθεια! Κάνουμε ένα βίντεο για τα κυνηγόσκυλα. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, γιατί έχουμε πολλούς πρωταγωνιστές για αυτά τα σκυλιά. Πώς τη λένε αυτήν? Συγγνώμη, το δρακουμέλ, ρε εσείς, παιδιά, ένα σπίτι για το δρακουμέλ. Το κτίνος αυτό της κοινωνίας. Εσύ δεν ψάχνεις σπίτι, έχεις τη μάνα σου εδώ. Και τι κούκλος αυτός. Ψτ, έλα εδώ εσύ που είσαι σαν λύκος, με φοβάσαι, μαλάκα. Κοίτα, κοίτα. Ναι! Τρέλα! Τρέλα! Κατρίνα, πόσα σκυλιά είναι τώρα στο καταφύγιο, πόσα σκυλιά έχετε περίπου? 47 τώρα, και πόσες γάτες? Θέλω να σου πω πόσα μπορεί να αντέξει το καταφύγιο. Πόσα? 20. Καλό θα είναι, λοιπόν... Καλό θα είναι να φτάσουμε τον κανονικό αριθμό για να μπορούμε να υπάρχουμε. Ακριβώς. Και όταν βρίσκουμε ένα σκυλάκι στο δρόμο, να προσπαθούμε να αναλάβουμε και την ευθύνη του μέχρι να του δώσουμε σπίτι. Και εγώ και η Κατρίνα μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι τα σκυλιά βρίσκουν σπίτι όταν ασχοληθείς. Ακριβώς. Δεν θα βρει σπίτι ένα σκυλί σε μία εβδομάδα, αλλά σίγουρα στο εξάμεινο δεν θα βρει ένα σκυλί σπίτι. Ναι, θα βρει. Θα βρει. Οπότε όταν βρίσκουμε ένα σκυλάκι, καλό είναι να το κρατάμε σπίτι μας για 6 μήνες, όλοι μαζί να σπυρωνόμαστε, κανείς δεν σας αρνείται ένα post ή ένα story, να μην το φορτώνετε στα καταφύγια. Δείτε εδώ αυτή την κουκλάρα, Λίζα, έλα εδώ μωρή. Αυτή, εγώ είπα στην Κατρίνα να μου τη δώσει και η Κατρίνα με έχιασε να μην την πάρω. Οπότε δεν την παίρνω. Χαρά!
Η χαρά, θα σας βάλω φωτογραφία εδώ, θα τη δείτε τώρα πώς ήταν πριν. Από ποιους άλλους έχεις φωτογραφίες και από τη μανούλα ρε εσύ, Κατρίνα, την Αθανασία. Θα μου στείλεις. Α, η Αθανασία, ναι, ήταν έτσι πολύ κακή κατάσταση, φαντάσου. Η Αθανασία ήταν τα χάλια. 7 μήνες μετά είναι έτσι. 7 μήνες μετά είναι έτσι, παιδιά. Αυτό το σκυλί, αν ανατρέξετε πίσω στα. Αν ανατρέξετε πίσω στα post του καταφυγίου, θα τη δείτε. Είναι ένα σκυλί που δεν είχε καμία τρίχα, ποτέ έτσι, τίποτα. Ήταν μόνο πληγές. Έλα εδώ εσύ. Αυτήν την ξέρω από πέρσι. Είχε έρθει στις φωτιές στο σπίτι. Ήμασταν πάρα πολύ φίλοι. Ρίτα τη φώναζα εγώ. Και εκεί πάνω είναι το είδωλό μου, η Ρίνα. Αλλά δεν έχει έρθει να με δει. Και ο Σουέμ, παιδιά, κάνει πάρα πολύ δουλειά εδώ. Να ξέρει αυτό ο τύπο βοηθάει όλα αυτά τα σκυλιά. Ρόκι, Πίτερ, Ρόκι, Τέντι. Έχω μπερδευτεί, Μαρή. Τέντι! Ψάχνει σπίτι, μαλάκα! Εσύ δεν μπορώ να κάνω. Είχε κάτι καρκινό. Όχι, ρε, εσύ είδε κάτι. Αυτή ήταν πυροβολημένη κατά παντού. Δεν τη βλέπει, τη λείπει το μισό κεφάλι. Σοβαρά μιλά. Αυτό το σκυλί ήταν ζηρός. Αυτό. Και δείτε το λίγο. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει, έτσι. Πάρε τον Στίβεν. Το βλέπει. Πώς δεν το βλέπω. Που λείπει το μισοκρανίο. Είχε μία σφαίρα στο κεφάλι και δύο στα πόδια. Τούτη. Και είναι τόσο όμορφη ρε γαμότα η ποντέρη είναι αυτή. Τρώνει άλλη μέσα από τον μπολ. Κρατάει η μάνα, όλοι οι άλλοι μας άνε. Λοιπόν, φεύγουμε για τις νοσηλίες. Φεύγουμε για νοσηλίες. Ειρήνα, γεια σου! Μήπως η Ειρήνα έρθει σε μένα. Okay. Bye! Γεια σου, Web. Okay. Bye, guys! Αυτοί τώρα πάνε μέσα για ύπνο. Και εμείς πάμε για νοσηλεία. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή. Και βασικά για νοσηλεία πάμε ήδη. Εκεί κάτω, παιδιά, συγγνώμη, μισό λεπτό. Στην πόρτα είναι οι αδελφές Σωτηροπούλου, οι γνωστές και ως αφές Τόνια Σωτηροπούλου. Τώρα θα σας δείξω, μισό λεπτό. Τι έφερε η Τόνια, πιστεύω. Η Τόνια τι έφερε. Ναι, είχε πάει εκδρομή. Βέβαια. Και η Τόνια κάθε φορά που πάει εκδρομή γυρνάει με ένα σκυλί. Ακριβώς. Καλά κάνει, μωρή γλυκούλα. Σωτηροπούλου 1 και Σωτηροπούλου 2. Ελάτε! Γεια σας, τα νέα σας. Όχι, όχι. Έλα, Μιλού. Μιλού. Και μόνοι μας. Και εδώ, μισό λεπτό να πούμε, να δείξουμε. Εδώ πέρα είναι το πολυδένδρι. Το κανένα δένδρι, όπως είπε η Κατρίνα πριν. Καήκανε. Εδώ όλα τα κάψανε. Να είναι καλά οι εμπριστές. Να τους χαίρεται η μάνα τους.